Οράμα ονειρεύεται Ένωση Αλβανίας Κωσυφοπεδίου και βάζει νέα φωτιά στα Βαλκάνια, με τους Σέρβους να δηλώνουν πως αυτό θα γίνει μόνο με πόλεμο. Έλληνες διεθνολόγοι εξηγούν στο Σταρ γιατί αυτές οι κινήσεις είναι άκρως ανησυχητικές. Βίντεο κλιπ είναι μόνο η αρχή. Οι Αλβανοί πέρασαν στο επόμενο επικίνδυνο στάδιο για το όνειρο της Μεγάλης Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα, με δήλωσή του στο Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου, δήλωσε ανοιχτά ότι ζητά ενοποίηση. Ο Πρωθυπουργός, με αναπτήρα τον μεγαλοειδεατισμό και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και της Τουρκίας, βάζει φωτιά στα Βαλκάνια και προκαλεί ευθέως τους Σέρβους, που είναι σύμμαχοι της Ρωσίας στην περιοχή και βασικοί παίκτες στο Κωσυφοπαίδιο. Për kufizim mes nesh dhe Shqipërisë madhe në Kosovë. Si tua sqarojmë serbëve që ata të mos kenë një president dhe një politik të jashtme, pasi edhe ne jetojmë në shtete të ndryshme. Με το Κωσυφοπαίδιο ως μήλον της έρηδος, τα Βαλκάνια κινδυνεύουν με ένα νέο χάος που δεν αποκλείεται να συμπαρασύρει και την Ελλάδα. Τεράστια πρόκληση ασφάλειας για εμάς, διότι έχουμε την πρόκληση εξ Ανατολών, αναφέρουμε στην Τουρκία. Έχουμε το ζήτημα με τη Φύρομ, έχουμε μια συμφωνία πακέτο η οποία προετοιμάζεται με την Αλβανία και βέβαια έχουμε να διαχειριστούμε μια περιοχή όπως είναι αυτή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία έχει τεράστια προβλήματα και μιλάμε για μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση. Κάτι που δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται οι Αλβανοί, οι οποίοι κρέμασαν σημαία 800 μέτρων στο Πρεκάζ, περιοχή του Κωσυφοπαίδιου, με τα μέσα να το αναπαράγουν πανηγυρικά.